Καλημέρα. Ποια είναι η σημασία, κύριε Δίκαιε, της σωστής επιλογής ενός προγράμματος σπουδών για το μέλλον των νέων ανθρώπων? Καλημέρα σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Η αλήθεια είναι ότι η επιλογή των σπουδών είναι καθοριστική σημασίας για το μέλλον των νέων ανθρώπων. Θα ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος, κυρία Σαμολαδά, που θα έλεγα σε ένα νέο άνθρωπο να παραβλέψει τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και τα όνειρά του και να κάνει επιλογές οι οποίες θα στηρίζονται μόνο στην πρακτική και στη λογική της επαγγελματικής αποκατάστασης. Ωστόσο, επειδή στις τελευταίες ημέρες έχω συναντήσει πάρα πολλά παιδιά τα οποία έδωσαν εξετάσεις και ή έχουν καλή βαθμολογία ή η βαθμολογία τους δεν κρίνεται επαρκής, εκείνο που συνειδητοποιώ για μία ακόμα φορά είναι ότι τα παιδιά μας πρώτα απ' όλα εξετάζονται με ένα σύστημα το οποίο πραγματικά δεν αποδίδει την αξία τους, δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες ενός εξέταση ενός μαθήματος κρίνεται το μέλλον. Ωστόσο, θεωρώ ότι οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά, εκτός των προσωπικών τους επιθυμιών, την πραγματικότητα της ζωής. Δηλαδή το να επιλέξει κανείς σπουδές που θα τον οδηγήσουν σε επαγγελματική αποκατάσταση αργότερα, νομίζω είναι το ζητούμενο και όσοι είναι γονείς και με ακούνε νομίζω το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά αυτό που λέω. Έτσι ακριβώς, κύριε Δικέ. Γιατί κάποιος να επιλέξει να σπουδάσει στο City College University of Work Europe Campus? Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Εγώ ξέρω πολλούς από φίτους σας, για να είμαι ειλικρινής, και ξέρω τους λόγους. Οι οποίοι όχι μόνο πήρανε σπουδαίες γνώσεις και δεξιότητες, γιατί δεν είναι μόνο οι γνώσεις, είναι και οι δεξιότητες που πήρανε μέσα από τις σπουδές τους. Αλλά ξέρω ότι και πολύ γρήγορα το πτυχίο τους, οι τίτλοι κατάρτισής τους, αναγνωρίστηκαν και μπήκαν στην αγορά εργασίας. Κοιτάξτε, το City College University of York Europe Campus έχει πολλά χρόνια ιστορία στη Θεσσαλονίκη με εξαιρετικό επίπεδο βρετανικής εκπαίδευσης. Στο ερώτημά σας, γιατί να επιλέξει κανείς το City College? Πρώτα απ' όλα είναι το μόνο ίδρυμα σε ολόκληρη την Ευρώπη που είναι πλέον το Ευρωπαϊκό Campus, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σπουδών δηλαδή, ενός κορυφαίου βρετανικού πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου του York. Όσοι είναι παΐοντες, όσοι γνωρίζουν, καταλαβαίνουν αμέσως ότι το York δεν είναι ένα τυχαίο πανεπιστήμιο. Ανοίξει τα 150 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και στην Βρετανία βρίσκεται στην αφρόκρεμα των πανεπιστημίων. Είναι μέλος του Russell Group με χρυσή διάκριση για την ποιότητα σπουδών, με 6 τιμητικά βραβεία της Βασίλισσας για την ποιοτική προσφορά στα μαθήματα και στην εκπαίδευση. Μιλάμε λοιπόν για ένα ισχυρό τμήμα. Τώρα, το City College έχει μεταξελιχθεί πλέον και έχει γίνει campus του Βρετανικού Πανεπιστημίου, το μόνο ευρωπαϊκό campus του συγκεκριμένου πανεπιστημίου, με φοιτητές από 60 χώρες που σπουδάζουν εδώ. Εμείς οι φοιτητές μας είναι ξένοι. Επομένως, έρχονται οι φοιτητές εδώ, κάνουν ένα πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Πανεπιστήμιο του York, και όταν με το καλό τελειώσουν παίρνουν το πτυχίο του Πανεπιστημίου του York και ανήκουν στην υπερήφανη ομάδα των αποφύτων του Πανεπιστημίου του York. Εσείς δηλαδή όχι μόνο δεν αφήνετε τα παιδιά μας να φύγουν για σπουδές στο εξωτερικό, αλλά φέρνετε και ξένους φοιτητές στην Θεσσαλονίκη μου και στη χώρα μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το οποίο αναφέρατε και θα ήθελα να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι φέτος έχουμε και αιτήσεις από Βρετανούς φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν εδώ. Στην ωραιότερη πόλη του κόσμου, κύριε Δικέ. Σωστότατα. Δεν τους αδικώ. Σωστότατα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, διότι κοιτάξτε, τα δίδακτρα είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι είναι στα βρετανικά πανεπιστήμια. Το κόστος διαβίωσης στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ χαμηλότερο. Τα παιδιά που έρχονται εδώ απολαμβάνουν την ιστορία και τον πολιτισμό τον ελληνικό, για το οποίο θα πρέπει να είμαστε περήφανοι, από τον Βυζαντινό μέχρι τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Επίσης, ταυτόχρονα ενώ σπουδάζουν έχουν εξαιρετική ποιότητα ζωής ως φοιτητές και να πω και κάτι που οι γονείς θα το καταλάβουν αμέσως. Είναι μια ασφαλής πόλη. Δεν ξέρω πόσο ήσυχος μπορεί να νιώθει ένας γονιός να ξέρει το παιδί του είναι μόνο του σε μια πόλη όπως για παράδειγμα το Λονδίνο. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθεί. Κύριε Δικέ, ποια πτυχιακά προγράμματα προσφέρει το City College και τι συστήνετε στους νέους μας? Γιατί είπατε αρκετές φορές στην αρχή της συζήτησής μας ότι πρέπει να βλέπουν την επόμενη μέρα.
Λοιπόν, έχουμε 4 προγράμματα στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομικών, 3 προγράμματα στο τμήμα πληροφορικής, το τμήμα ψυχολογίας. Το τμήμα ψυχολογίας είναι το 10ο καλύτερο τμήμα στη Μεγάλη Βρετανία σχετικά με την ποιότητα σπουδών, και το τμήμα αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας, το 4ο καλύτερο πανεπιστήμιο στη Μεγάλη Βρετανία από τα περίπου 170 πανεπιστήμια. Όλες αυτές οι σπουδές συνοδεύονται και από μεταπτυχιακές σπουδές. Έχουμε επίσης το περίφημο πρόγραμμα το MBA, που είναι για στελέχη επιχειρήσεων με εργασιακή εμπειρία, το ισχυρότερο Executive MBA πρόγραμμα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, το οποίο μάλιστα είναι σε συνεργασία πέρα από το Πανεπιστήμιο του York και με το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, το 6ο καλύτερο πανεπιστήμιο στη Γαλλία με 18 νομπελίστας. Επομένως, αυτοί που παίρνουν το πτυχίο και κάνουν το πρόγραμμα MBA παίρνουν το MBA πτυχίο του Πανεπιστημίου του York, του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου δεύτερο MBA και επίσης το Charter Management Institute, το περίφημο CMI πτυχίο για όσους το επιθυμούν. Ακόμα και διδακτορικές σπουδές υπάρχουν εδώ. Τα πτυχιακά προγράμματα προσφέρονται μόνο στην αγγλική γλώσσα? Ξέρετε, υπάρχει μια αγωνία ως προς αυτό και πώς θα ανταπεξέλθουν τα παιδιά? Όχι, έχουμε τριετή προγράμματα τα οποία είναι καθαρά στην αγγλική γλώσσα. Αυτά απευθύνονται στα παιδιά μας τα οποία έχουν απολυτήριο, κάποιο καλό βαθμό απολυτηρίου και καλό επίπεδο αγγλικών, όπως επίσης και στους ξένους φοιτητές. Εάν κάποιος έχει ένα χαμηλότερο επίπεδο αγγλικών και δεν είναι έτοιμος για σπουδές στα αγγλικά, μπορεί να επιλέξει το τετραετές πρόγραμμα, 2 χρόνια στα ελληνικά και 2 χρόνια στα αγγλικά στη συνέχεια. Δεν είναι προγράμματα 2 ταχυτήτων και 2 επιπέδων. Είναι το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα με την ίδια αξία. Απλώς το τετραετές πρόγραμμα παίρνουν τα μαθήματα από το πρώτο έτος στο αγγλόφωνο, τα μοιράζουμε σε 2 χρόνια στα ελληνικά με ολοκλήρωση της αγγλικής γλώσσας εδώ στο Πανεπιστήμιο μέσω των προγραμμάτων μας. Ναι. Και από εκεί και πέρα παίρνουν το ίδιο πτυχίο στο τέλος. Που πόσο απαραίτητη είναι η αγγλική γλώσσα, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι πρέπει αυτό να το έχετε καταλάβει ήδη. Τώρα, ποιο πτυχίο λαμβάνουν οι απόφοιτοι του City College, University of York, Europe Campus, κύριε Δίκε, και αν τα πτυχία αναγνωρίζονται σε Ελλάδα και εξωτερικό? Αυτό είναι μια αγωνία που υπάρχει. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει πτυχίο City College. Οι απόφοιτοι μας αποκτούν το πτυχίο του Πανεπιστημίου του York. Το City College, University of York Europe Campus, είναι η φυσική παρουσία του Πανεπιστημίου του York στην Ευρώπη. Επομένως, παίρνουν ακριβώς το ίδιο πτυχίο και την αναλυτική βαθμολογία από το Πανεπιστήμιο. Τώρα, όσον αφορά την αναγνώριση, να πούμε ότι η αναγνώριση έχει να κάνει με εκείνους που ενδιαφέρονται να πάνε στον δημόσιο τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας μας γνωρίζει πάρα πολύ καλά, δεν μπαίνει καν στη διαδικασία της αναγνώρισης. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες σπουδές, παράδειγμα, το τμήμα της ψυχολογίας, το οποίο χρειάζεται να περάσει κανείς από αναγνώριση για τον απλό λόγο ότι πρέπει να πάρει αδιασκήσεως επαγγέλματος. Επομένως, όλοι οι αποφοιτοί μας καταθέτουν τα χαρτιά τους στο Υπουργείο Παιδείας, είτε από το τριετές είτε από το τετραετές πρόγραμμα, στο τμήμα ΑΤΕΕΝ, Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, και μέσα σε μερικούς μήνες παίρνουν ένα επίσημο έγγραφο από το Υπουργείο Παιδείας ότι το πτυχίο τους είναι ισότιμο με το αντίστοιχο πτυχίο του ελληνικού δημόσιου κρατικού πανεπιστημίου. Από εκεί και πέρα περνά διασκήσεως επαγγέλματος, λειτουργούν κανονικά ως ψυχολόγοι, όχι ως σύμβουλοι υγείας, όπως ακούω καμιά φορά, ως ψυχολόγοι, και έχουν τα ίδια δικαιώματα να ανοίξουν γραφείο, αν θελήσουν να δώσουν εξετάσεις σε ΑΣΕΠ, η νομοθεσία το προβλέπει ξεκάθαρα. Λοιπόν, τώρα, και σε αυτό αναφερθήκαμε, έχουμε εξαντλήσει βέβαια το χρόνο. Υπάρχουν οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφύτων, κύριε Δικέ, ποιες είναι? Και εκτός από τα πτυχιακά προγράμματα, στο City College Europe Campus προσφέρονται πολλά και εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα. Αν μπορείτε να μας πείτε 2 κουβέντες γι' αυτό, σε ποιους απευθύνονται και γιατί κάποιος να τα επιλέξει? Μάλιστα, θυμάμαι ότι καινοτομείται με ένα μεταπτυχιακό στα ναυτιλιακά, στην διαχείριση των λιμανιών. Καλά, δεν θυμάμαι? Πολύ καλά θυμάστε. Το Master of Science Shipping and Port Management είναι ναυτιλιακά και διοίκηση λιμένων, το οποίο εμπεριέχει και logistics. Έχουμε ένα πολύ προχωρημένο πρόγραμμα, το Master of Science Neuromarketing, τελείως καινοτόμο, πάρα πολύ καινοτόμο. Business Analytics, το οποίο είναι πολύ ζητούμενο στη σύγχρονη εποχή,
digital marketing, social media, κλινική νευροψυχολογία, συμβουλευτική ψυχολογία, ερμηνεία και μετάφραση. Σας μιλάω έτσι πολύ βιαστικά, τίτλους μεταπτυχιακών προγραμμάτων τα οποία οδηγούν σε καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι μία συνάντηση με τους συνεργάτες σας για κάθε ένα παιδί, για κάθε ένα νέο φοιτητή το εξετάζεται εξατομικευμένα με βάση τις δεξιότητες που έχει, τις επιθυμίες που έχει, τις συνθήκες τις οποίες επιθυμεί να σπουδάσει. Κάθε υποψήφιος έχει προσωπική συνάντηση, κυρίως μαζί μου, εξετάζουμε όλες τις πλευρές και είναι όλοι καλοδεχόμενοι με ένα τηλέφωνο. Μπορούν να βρουν το τηλέφωνό μας, City College Θεσσαλονίκη. Αν μπουν, θα το βρουν αμέσως. Πολύ ευχαρίστω, ήταν χαρά μας να συναντήσουμε υποψηφίους. Και να δουν αναλυτικά όλα τα προγράμματα που διαθέτετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δικέ. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. Και σε εσάς, καλή επιτυχία στη δουλειά σας. Ευχαριστώ για την ευγενική φιλοξενία. Και σας ευχαριστούμε που υπάρχετε στην πόλη και δημιουργείτε κι εσείς αυτή την εξωστρέφεια αλλά και την προσέλκυση. Τι θέλουμε, τι θέλουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.